Τουρκία έπαιξε καθυστερήσεις ό,τι αφορά το δεύτερο γύρο των διερευνητικών. Είναι και αυτή μια ακόμη προσχηματική κίνηση για να δείξουν οι γείτονες καλή διαγωγή λίγες ημέρες πριν από τη σύνοδο, ή πρέπει να έχουμε και περισσότερες προσδοκίες ενδεχομένως? Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει αρχίσει να αισθάνεται τις επιπτώσεις των Αμερικανικών και Ρώσων στην τουρκική αμυντική βιομηχανία. Η Τουρκία επίσης βλέπει τα όρια, τουλάχιστον τα βραχυπρόθεσμα όρια, γιατί για τα μακροπρόθεσμα επιβάλλω, τα βλέπει αυτή τη πολύ σκληρά αναθεωρητική προκλητική πολιτική στην περιοχή γενικά, όχι απλά σε σχέση με την Ελλάδα και την Κύπρο. Την κατασκευή, η Τουρκία και όχι η Ελλάδα είναι που χρειάζεται τις συνομιλίες πριν από την σύνοδο του Μαρτίου. Αυτό πρέπει να το κρατήσουμε, διότι έβλεπα, παρακολουθούσα τις τελευταίες εβδομάδες ένα κρεσέντο, όχι απαραίτητα σε εσάς, ενώ στην ελληνική δημοσιότητα συνολικά. Έρχονται διερευνητικές. Αυτό είναι κάτι το οποίο κυρίως, λέω κυρίως και το εννοώ όχι μόνο, αλλά κυρίως. Βοηθάει την Τουρκία. Είναι... Βεβαίως, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Αυτό το ξέρει και η Ελλάδα. Είναι προφανές ότι το ξέρει, το ξέρουν και οι Ευρωπαίοι, αλλά είναι μια διαδικασία. Τι θέλει και η Ελλάδα όμως ταυτόχρονα. Πού θα καταλήξει αυτό? Διότι η Τουρκία θέλει να περάσει μια σύνοδο η οποία δεν θα επεκταθεί πέρα από πιθανές κυρώσεις σε πρόσωπα, σε άτομα, και άρα δεν θα πλήξει την τουρκική οικονομία ή την τουρκική αμυντική βιομηχανία όπως κάνουν ήδη οι ΗΠΑ. Θα μείνουν στο τραπέζι αυτές οι κυρώσεις? Γιατί η Ελλάδα αυτό θέλει να πετύχει. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει αρκετά αναλυτικά και είναι πολύ σημαντικό. Να καταλάβουμε δηλαδή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι, σε ό,τι αφορά τα θέματα που συζητάμε αυτή τη στιγμή, άθροισμα δυνάμεων, άθροισμα κρατών. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε μια συνισταμένη. Κατά συνέπεια, δύο απαντήσεις συμπληρωματικές στην ερώτηση της κυρίας Αναστασοπούλου. Η πρώτη είναι ότι βεβαίως κυρίως στην Τουρκία ενδιαφέρει ένα καλό κλίμα μέχρι τις 25-26 Μαρτίου. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και να μην απαραίτητα δημιουργούμε την εντύπωση ότι αυτό που συμβαίνει είναι κάτι το υπέροχο. Το δεύτερο βεβαίως είναι ότι οι πολιτικές συνομιλίες, έχουμε την πρώτη μέρα τις διερευνητικές συνομιλίες, όπως λέγονται, και τη δεύτερη τις πολιτικές διαβουλεύσεις. Οι πολιτικές διαβουλεύσεις χρειάζονται, εγώ μάλιστα φανταζόμουν ότι θα μπορούσε να υπάρχει και ένας ειδικός απεσταλμένος του Έλληνα Πρωθυπουργού, ο οποίος να συζητήσει με τον Τούρκο Πρόεδρο, εν πάση περιπτώσει με τον κύριο Καλίν, με όποιον μπορεί να συζητήσει, για να δουν το πλαίσιο έτσι σε ένα μη δεσμευτικό επίπεδο, πολιτικά πια, όχι υπηρεσιακά. Όχι, για να το πάνε πιο κάτω, λέτε. Αυτά τα καταλαβαίνω. Μάλιστα. Αυτό που εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω και αυτό το πω για μια ακόμα φορά είναι γιατί τις χρειαζόμαστε όλες αυτές τις ωραίες επαφές, συνομιλίες, μιλάμε τώρα επαφές, exploratory talks είναι παγκοσμίως όρος και consultative talks. Αυτές οι διερευνητικές συνομιλίες πριν τις 25 Μαρτίου. Γιατί το πιο πιθανό σενάριο που εγώ βλέπω. Πιστεύετε δηλαδή ότι έπρεπε να το κάνουμε μετά αυτό? Η Τουρκία πρέπει να δώσει κάτι. Να το πω πολύ απλά να το καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Η Τουρκία έχει απλώσει μια τέτοια γκάμα διεκδικήσεων που για να συνενέσουμε σε μια καλή πορεία Ευρώπης-Τουρκίας πρέπει κάτι να δώσει αυτή τη στιγμή. Να υπάρχει κάποιο αυτό αποτέλεσμα, λέτε. Με αυτό που λέτε τώρα, κύριε Λάβδα, καταλαβαίνω ότι φοβάστε. Και ξέρετε, μπορεί να χαρακτηριστώ μαξιμαλιστής, ναι, αλλά πρέπει και η άλλη πλευρά κάτι να δώσει. Ναι, για να το αντιληφθούμε όμως αυτό που λέτε. Φοβάστε ότι μετά τη σύνοδο κορυφής μπορεί η Τουρκία να ξεδιπλώσει όλες αυτές τις προκλήσεις και να επιστρέψουμε στις μέρες του 20? Δεν έχει μαζέψει τίποτε για να το ξαναξεδιπλώσει η Τουρκία. Το ότι δεν έχουμε, πώς να σας πω, αντιπαράθεση πολεμικών ναυτικών στο Αιγαίο είναι κάτι το οποίο συμβαίνει τώρα, μπορεί να μην συμβαίνει σε τρεις μήνες ή το καλοκαίρι. Ναι, αλλά είχε τεθεί ως προϋπόθεση από την ελληνική κυβέρνηση το να αποσυρθούν τα πλοία από την Ανατολική Μεσόγειο για να ξεκινήσουν αυτές οι συζητήσεις. Αυτό δεν ήταν ένα βήμα από τους γείτονες? Κοιτάξτε, τα πλοία εντός εισαγωγικών αποσύρθηκαν αφού έκαναν αυτό που είχε ταχθεί εν πάση περιπτώσει να κάνουν. Το στόχο του τον πέτυχαν. Μέσα, ακριβώς αυτό που λέτε, κύριε Κομμάτι. Μέσα στα πλαίσια τα χρονικά τα οποία ορίστηκαν, έκαναν αυτό που υποτίθεται ότι ήθελαν να κάνουν. Δεν θα μπω τώρα στη συζήτηση την παλιά, γιατί είναι περσινά ξανά στα θύλια, ίσως το εάν έγιναν έρευνες, δεν έγιναν, άπλωσε καλώδια, δεν άπλωσε καλώδια. Ας τα αφήσουμε αυτό. Η ουσία για μένα παραμένει η εξής, ότι η Τουρκία πρέπει να μαζέψει κάποια από αυτά που έχει απλώσει. Δεν κάνει κάτι τέτοιο. Βλέπουμε στη Λιβύη το τουρκολιβικό μνημόνιο ζει και βασιλεύει. Έτσι. Και ανεξαρτήτως του αν είναι απολύτως σύνομο σε σχέση με τη διεθνή νομιμότητα, που δεν είναι βεβαίως. Και άρα εκεί θα περίμενα να δω τα αποτελέσματα. Βλέπουμε όμως ταυτόχρονα. Είναι καλό πράγμα. Προφανώς, γενικότερα. Έτσι. Βλέπουμε όμως την ίδια στιγμή, κύριε Φαντή, και πάνω και σε αυτό που λέει να τοποθετηθείτε, που λέει και ο κύριος Λάβδας, αλλά ταυτόχρονα η Ελλάδα κινείται στο διπλωματικό πεδίο. Και είχαμε, πρέπει να το πούμε αυτό, μια πολύ σημαντική στιγμή με την Αίγυπτο προχθές, με τον κύριο Δένδια εννοώ, και τις συνομιλίες εκεί σε σχέση με το οικόπεδο 18 και τις προκλήσεις που είχαμε με την Τουρκία. Είναι μια διπλωματική αντιπαράθεση, είναι μια παρτίδα σκάκι, με συγχωρείτε, η οποία δεν τελειώνει. Mm-hmm. Έτσι.
θα συνεχίζεται για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Έχουμε πολλούς παίκτες. Έχουμε φυσικά τους παίκτες εδώ στην ευρύτερη περιφέρεια, οι οποίοι έχουν τις δικές τους αντιλήψεις για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Έχουμε παίκτες εντός των χωρών, παράδειγμα η Αίγυπτος. Είναι πια σαφές από όλα τα ρεπορτάζ ότι αυτό το οποίο επιχειρήθηκε να γίνει έγινε σε χαμηλό τεχνοκρατικό και πολιτικό επίπεδο. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και συμφωνώ απολύτως, και αυτό δεν πρέπει ποτέ να το ξεχνάμε, ότι είναι ένα άθροισμα κρατών, είναι ένα άθροισμα συμφερόντων, τα οποία τις περισσότερες φορές σε τέτοιου είδους ζητήματα δεν συγκλίνουν, πολύ δύσκολα συγκλίνουν. Λοιπόν, και οι διερευνητικές επαφές βεβαίως. Σας χάνουμε, κύριε Φαντή. Δουλεύει στην Τουρκία, σαφώς. Δουλεύει εν μέρη, βολεύει εν μέρη εμάς, αλλά βολεύει και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Φοβάστε κι εσείς, δηλαδή, ότι μπορεί να είναι με το ίδιο πρόσωπο η Τουρκία μετά τη σύνοδο κορυφής? Δηλαδή, να ρίξει στάχτη στα μάτια τώρα ότι να, εμείς συζητάμε με την Ελλάδα και η άλλη πλευρά είναι αυτή που προκαλεί, και μετά να συνεχίσει την ίδια στρατηγική? Νομίζω, γιατί εδώ έχουμε και έναν άλλο παράγοντα, τις ΗΠΑ που έχουν παρέμβει. Ακούσαμε τον κύριο Μπλίνκεν χθες να μιλάει για την Ανατολική Μεσόγειο. Να επιστρέφει δηλαδή εδώ η Αμερική. Αν πρέπει οπωσδήποτε να κάνω μια πρόβλεψη, θα έλεγα ότι μέχρι και το καλοκαίρι η Τουρκία θα συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως συμπεριφέρεται τώρα. Ήπια. Δηλαδή, σε επικοινωνιακό επίπεδο, σε ιστορικό επίπεδο θα έχουμε μια κατά καιρούς οξύτητα. Θα έχουμε τις... Γιατί βάζετε το καλοκαίρι ως χρονικό έτσι, σημείο σημαντικό, κύριε Ιφαντή? Το έχει βάλει η ίδια η Άγκυρα το καλοκαίρι. Αν παρακολουθήσετε τις δηλώσεις, κυρίως του Μεβλού Τσαβούσογλου από τον Δεκέμβριο και μετά, και του Κουλουσιακά, θα δείτε ότι τοποθετεί το καλοκαίρι ως μία πρώτη... Θα δούμε προθεσμία για να υπάρξουν κάποια πιο απλά. Αλλιώς μετά έτσι, μπορεί να έτσι δούμε όπως αντιλαμβάνεται η Άγκυρα. Το πολύ κακό εαυτό, ας πούμε, της Τουρκίας πάλι. Νομίζω ότι είναι ένα ενδεχόμενο. Ένα ενδεχόμενο, εάν τα πράγματα δεν εξελιχθούν όπως τα έχει στο μυαλό της το τουρκικό καθεστώς, τότε στην λογική του ότι όσο διαρκούν οι διερευνητικές επαφές και όσο η Τουρκία δεν βρίσκεται στο πεδίο όπως ήταν μέχρι πολύ πρόσφατα, αυτή η κατάσταση είναι εις βάρος της Τουρκίας, αυτή είναι η ερμηνεία η οποία μπορεί να δοθεί και ότι πρέπει να επανακάμψει έτσι ώστε να κατοχυρώσει αυτά που θεωρεί ότι πέτυχε το 2000. Μία ερώτηση στον κύριο Λάβδα. Το αν θα έρθει ο κύριος Καλίν ή όχι και το αν η Τουρκία ονομάζει αυτές τις συζητήσεις διερευνητικές συζητήσεις ή διαβουλεύσεις, αυτό τι ρόλο παίζει, κύριε Λάβδα? Κοιτάξτε, να μην ξεχνάτε ότι η πρώτη μέρα είναι οι γνωστές μας διερευνητικές συνομιλίες σε υπηρεσιακό επίπεδο με πρέσβεις, έτσι. Τρία διακεκριμένα στελέχη νυν και επίτιμος του Υπουργείου Εξωτερικών. Η δεύτερη μέρα όμως, οι πολιτικές διαβουλεύσεις θα δώσουν την ευκαιρία, φαντάζομαι, να έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο η συζήτηση. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, φαντάζομαι ότι η ελληνική κυβέρνηση, και αυτό με ενδιαφέρει ιδιαίτερα, θα προσπαθήσει να καταλάβει, ελπίζω, το ποια είναι τα όρια τα οποία η Τουρκία θεωρεί ως, ας πούμε, απαράβατα. Πού μέσα θα κινηθεί η Τουρκία. Αυτό είναι χρήσιμο, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτό που σας είπα πριν, και θα μου επιτρέψετε να επιμείνω για ένα λεπτό, είναι ότι σε τελική ανάλυση, για να μην χάνουμε το δάσος, εν πάση περιπτώσει, και μένουμε στα δέντρα, βλέπουμε μια Τουρκία η οποία προσπαθεί συνεχώς με συνέπεια, ανεξαρτήτως αν σήμερα έχουμε λιγότερη οξύτητα από χθες και μεθαύριο θα έχουμε περισσότερη κτλ., να αποκτήσει μια αμυντική ανεξαρτησία από τη Δύση, μια ενεργειακή ανεξαρτησία από τη Δύση. Έτσι, και αυτό αρχίζει και αναδύεται εδώ και χρόνια με έναν τρόπο που συνιστά για κάποιους, θεωρούμε, μια δομική απειλή για την Ελλάδα. Κατά συνέπεια, σωστά επικεντρώνουμε, για παράδειγμα, στο ότι συζητάμε για την άχμα, όπως είπατε και προηγουμένως, σας άκουσα, τις φρεγάτες απέναντι. Αυτό από μόνο του είναι θετικό. Κάθε σύγχρονο άνθρωπος το αντιλαμβάνεται. Όμως το δάσος είναι δύσκολο. Μάλιστα. Λοιπόν. Έτσι, είναι δύσκολο.